παιχνίδι. Μήπως έκανε το quiz, μήπως κάποια εκπομπή, κάτι έξτρα. Εσείς δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην Ελλάδα όλα αυτά τα τίποτα. Διάστημα, ακόμα δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εχθές ήρθα. Εντάξει, έχω δει κάποια βιντεάκια, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι γίνεται γενικότερα. Αλλά το μέγεθος και όλα αυτά που μου λένε δεν μπορείς να καταλάβεις, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ναι, δεν μπορείς να καταλάβεις, νομίζω. Μπορεί να είναι και καλύτερα έτσι. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι. Δεν, πραγματικά η ελληνική τηλεόραση έχει να το ζήσει πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Και από άποψη τηλεθέαση, νομίζω ότι καταρχάς είναι το πρώτο παιχνίδι, αν θέλετε, γιατί για παιχνίδι πρόκειται, έτσι, που σε prime time ζώνη, σε 4-5 φορές την εβδομάδα, καταφέρνει και κάνει σερί τόσο υψηλή τηλεθέαση. Φοβερό. Το φανταζόσασταν αυτό ποτέ, ή το είχατε συζητήσει μεταξύ σας όσο ήσασταν μέσα? Όχι, ποτέ. Η μόνη φορά που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα ήταν όταν ήρθε ο Σάκης. Όταν ήρθε ο Σάκης Ρουβάς στην παραλία. Ναι, όταν ήρθε ο Σάκης Ρουβάς, για να έρθει ο Σάκης Ρουβάς στην παραλία, πρέπει να είναι πολύ ψηλά τα νούμερα, πρέπει να πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Έτσι εκεί πήραμε μια αίσθηση, κατά τα άλλα δεν ξέραμε τι γίνεται. Αυτό ήταν πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Για τότε σου μιλώ, πριν δεν ξέραμε τι γίνεται. Βλέπαμε τη θάλασσα, το βουνό, τα αγωνίσματα και μεταξύ μας ό,τι γινόταν. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Έχετε καταφέρει να καταλάβετε περίπου ο κόσμος πώς σκέφτεται με το ποιος φεύγει? Είδατε δηλαδή να φεύγουν αγωνιστικά δυνατοί παίκτες, να μένει ας πούμε.